Σήμερα ήρθε. Καλά δεν σου είπε το λόγο. Σοβαρά. Όχι, εννοώ γιατί ειδικά σήμερα. Α. Απλώς σκεφτόμουν πως τη συμβαίνει κάτι σοβαρό. Ναι, εντάξει, εντάξει. Έγινε, έγινε. Θα τα πούμε το βράδυ. Φιλιά, γεια. Τι έγινε, γιατί αυτό το ήχος. Καλώς τα δεχτήκαμε. Ήρθε κανείς. Πουλάκι. Ξένο, ξενιτεμένο, μακρινό και αλαρδινό. Μη μου πεις ότι ήρθε η Εύα. Άντε και δεν στο λέω. Γύρισε η Εύα από το Παρίσι. Αυτό στο Παρίσι ήταν. Από πού ήθελες να γυρίσει. Καλά, και εσύ που το ξέρεις. Πώς το μάθες. Μίλαγα με την Δάφνη στο τηλέφωνο. Τώρα το κλείσαμε. Βρεθήκανε κιόλας με την Δάφνη. Δεν είπαν πολλά, βιαζόταν. Όλες είναι αντριχιαστικές λεπτομέρειες προσεχώς. Δηλαδή απόψε. Το βράδυ σάχθηκε η Εύα. Άρα. Και γιατί προβληματίζεσαι. Εγώ. Δεν είπα ότι προβληματίζομαι. Αντιθέτως, χαίρομαι πολύ που θα τη δω. Κι εγώ χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Άσε μας, ρε Λουκά. Ρε Νόρα, μαζί μιλάμε τώρα. Εμείς οι δυο έχουμε συστηθεί μεταξύ μας εδώ και αρκετά χρονάκια, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία, και επειδή δεν κάνεις λάθος, τι περιμένεις από μένα να σου εξηγήσω. Τα ευκόλως εννοούμενα. Αυτά που παραλείπονται. Και δεν μου λες τι κατάλαβες από τη Δάφνη. Ο Μάνος το ξέρει ότι η Εύα βρίσκεται στην Ελλάδα. Δεν χρειαζόταν να κάνω αυτή την ερώτηση. Ξέρουμε όλοι μας την απάντηση. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Καλώς να ορίσει και να τη βλέπουμε. Σπανίο. Ναι, αλλά και κάτι άλλο σε τρώει εσένα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ίσως να φταίει και η μέρα σήμερα. Να, σε καταλαβαίνω, κορίτσι μου. Το σκηνικό στο δικαστήριο. Σε επηρέασε και ο θάνατος του γιατρού. Όλα, όλα σήμερα ήταν πολύ βαρύ πακέτο. Ίσως φταίει και το γεγονός ότι βρισκόμαστε για πρώτη φορά μετά από εκείνη τη νύχτα όλοι μαζί. Όλοι μαζί θα βρεθούμε απόψε, αλλά και πάλι δεν θα μιλήσει κανείς. Αφού έχουμε δώσει όρκο σιωπής. Το ξέρω. Το ξέρω, αλλά μα την Παναγία, Ρενώρα, εγώ όλο αυτό δεν το αντέχω. Όχι πια. Το νιώθω σαν μια πέτρα εδώ πάνω στο στήθος σου. Μια πέτρα που με βαραίνει. Μια ολόκληρη ζωή με βαραίνει. Και εγώ έτσι νιώθω. Και αυτή η πέτρα που λες είναι το τίμημα. Αυτό που πληρώνουμε τώρα για αυτό που κάναμε τότε. Και θα το πληρώνουμε για πάντα. Μα τόσα χρόνια δεν το κουβεντιάσαμε ποτέ. Δεν το αναλύσαμε. Ποτέ. Την πράξη μας, δηλαδή, θα τη δούμε κατάματα. Θα τα κοιταζόμαστε εμείς κατάματα. Τι να πούμε, τι να αναλύσουμε. Να φέρουμε εκ των υστέρων δικαιολογίες για αυτό που δεν κάναμε. Και όχι για αυτό που κάναμε. Όχι, Λουκά. Όχι. Τι δεν κάναμε, ενώ θα έπρεπε. Αυτό θα μας κυνηγάει για πάντα. Είναι πιο ισχυρό από τους νόμους των κρατών. Γιατί δεν προσαρμόζεται στις ανάγκες των κρατούντων. Συμβαδίζει πιο πολύ με τις ανάγκες της κοινωνίας. Του λαού που λέμε. Ακριβώς. Και αν εξασθενεί το εθνικό είναι γιατί οι κοινωνίες χάνουν τον μπούσουλα. Κι εγώ κινδυνεύω να παρασυρθώ από τη γοητεία της κουβέντας και να χάσω τη συνάντηση. Σήμερα. Το ποιο. Ξέρεις τι ήταν σήμερα. Του Καραγκάτση. Το μυθολογικό τέρας. Πιε κεφάλι λονταριού. Σώμα προβάτου και ουρά φιδιού. Εντελώς μπάζω ακόμα. Τη σκότωσε ο Βελερφόντης. Και καλά τις έκανε. Αν είχε αναλάβει το γραφείο μας στην υπεράσπιση του, θα τον είχα μαθώσει σε χρόνο ντετέ. Σε τι χρόνο? Μηδέν. Σε χρόνο μηδέν. Ναι. Η παρέα της φαίνεται αρόπετρας, ε. Μαζευόμαστε εκεί κάθε χρόνο, λέτε τα ίδια και τα ίδια. Προσπαθείτε να κάνετε μια κατάδυση μέσα από τα παιδικά σας όνειρα. Και... είναι σαν να κυνηγάτε τι. Μια χήμερα. Εγώ πάλι ελπίζω να μου κάτσει καμιά καλύτερη κόμμενα. Πέρα από πλάκα τώρα. Δώσαμε μια υπόσχεση και πάμε να την τηρήσουμε. Γιατί τήρησες τις υπόλοιπες.
Όχι βέβαια, με προσβάλλετε. Τότε γιατί ειδικά αυτή είναι. Δεν ξέρω. Ξέρεις. Μου μιλάτε και εμένα την αυτό που ξέρετε ότι ξέρω. Προσπαθείς και εσύ και οι άλλοι να αρπαχτείτε από το παρελθόν. Σαν να επιβεβαιώνεστε ξανά και ξανά μέσα από τα παιδικά σας όνειρα. Είναι κακό αυτό. Μόνο οι αποτυχημένοι αρπάζονται από το παρελθόν. Πειράζει που διαφωνώ με τη θεωρία σας. Επιβάλλεται να διαφωνείς. Γιατί δεν έχεις την ηλικία μου. Όταν τη φτάσεις και συνεχίζεις να διαφωνείς, τότε θα πειράζει. Τότε θα είσαι ανόητος. Μούγκα στη Στρούγκα. Για να βάλουμε το τραγουδάκι μας, μπας και συνέλθουμε από το κόμμα. Κλείστο, Λουκά. Παρακαλώ. Λοιπόν, ποιον κοροϊδεύουμε? Εγώ προσωπικά κανέναν. Εκτός από τον εαυτό σου. Νικόλα. Η παρέα παροδία. Γιατί ακριβώς έχουμε έρθει εδώ? Τι ακριβώς προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό? Θα σου πω, καλά δεν ήταν τόσα χρόνια που δεν αρχόσουμε. Φέτος όμως ήρθα και θα γίνω καθρέφτης σας. Δεν γουστάρω τους καθρέφτες, Νικολάκη. Εδώ τι ακριβώς είναι? Η κολυμπήθρα του Σιλοάμ? Θα μπούμε, θα βαφτιστούμε και θα φύγουμε αμόλυντοι και άσπηλοι? Τώρα τι έχεις πάθει, μπορείς να μου πεις? Για να έχουμε άλοθη και για τις επόμενες 365 μέρες να απομακρυνόμαστε από τα όνειρά μας. Τι είναι αυτό που λες, ρε? Την αλήθεια. Αλλά ξέχασα, τι λέω. Σε δικηγόρους μιλάω. Εσείς τα έχετε κόψει τα κολλητήλικα με την αλήθεια. Αδερφούλη, δεν το κόβεις? Γιατί να το κόψω, αδελφέ μου? Επειδή το λες εσύ. Εσύ που ήθελες να κρατήσεις τη χώρα στη χούφτα σου. Την κράτησες. Την έλειωσες. Και τώρα σκοτώνεις όλα αυτά τα παιδιά. Μην το δίνετε σημασία. Δεν ήταν καλά από νωρίς. Εγώ φταίω που τον πίεσα να έρθει. Όχι, 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 όχι. Όλοι φταίμε. Τίποτα από όσα ονειρευτήκαμε δεν έγινε πραγματικότητα. Όσο και αν κυνηγήσαμε τη χαμένη μας αθωότητα, τις φεγγαρόπετρες, τις παρέες, τα όνειρα, τζίφος, τζάμπα κόπος. Μπορείς να μιλάς για πάρτι σου, Νικόλα. Εγώ είμαι μια χαρά. Α, εσύ είσαι μια χαρά. Mm-hmm. Πολύ ήσυχη. Αθωώνεις όλους τους φωνιάδες. Αρχίσαμε τα χτυπήματα και κάτω από τη μέση τώρα. Δάφνη δεν τον μαζεύει σιγά σιγά. Εσύ δεν μιλάς, Εύα. Ε, πού είναι η ρόλη, πού είναι η τρανή ηθοποιός, πού είναι οι ρολάρες. Ε, τα Όσκαρ θα μας τα φέρεις να τα δούμε. Όλα, πάμε να φύγουμε. Ε, ρε παιδιά, συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Το μαλάκ. Μας πήδηξε όλους. Έλα. Εύα, καλώς ήρθες, κορίτσι μου. Καλώς σας βρήκα.